Ε, προβληματιζόμαστε, θυμώνουμε, εξαγριωνόμαστε λίγο με ό,τι ακούμε ε, και ζητάμε λίγο καθοδήγηση. Πανιερότατε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο από, από τότε <και> που ξέσπασε από την προηγούμενη εβδομάδα ε, και επειδή έχει να κάνει με έναν πατέρα της Εκκλησίας ε, και ναι. οι καταγγελίες είναι πολλές και βαριές βεβαίως, υπάρχει και το τεκμήριο της αθεότητας, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι, ναι, 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 ναι. αλλά όπως και να έχει. Ε, ε, ζητάμε καθοδήγηση. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο σας παρακαλώ. Πρέπει να σας πω ότι καταρχάς καλημέρα, καλημέρα. ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Έχει. Είναι κάτι που με συγκλώνησε, ε, δε, δεν περίμενα. Ιδιαίτερα από αυτό το ίδρυμα το οποίο, ξέρετε, υ, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τέτοιου είδους ιδρύματα. Mm. Ε, δεν πρέπει να τα ισοπεδώσουμε όλα. Τώρα αν κάτι δεν πήγε καλά και είναι τόσο ακραίο, ε, σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά τέτοια ιδρύματα προσφέρουν... Ε, Πολλέ λύσεις στα παιδιά που δεν ναι. έχουν γονική μέρημνα. Ναι. Και όσο καλά και γίνει αυτά τα ιδρύματα, τόσο καλά και υγιεί τα παιδιά από μέσα και ξαναεσωματώνονται στην κοινωνία. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο σαν ίδρυμα, σαν σκοπό, σαν υπηρεσία που προσφέρεται εκεί, είναι καταπληκτικό και πρέπει να έχουμε κι άλλα. Τώρα, ε, μπορεί να μην είναι εκκλησιαστικό το ίδρυμα. Αλλά ε, φο, ο, ο πρόεδρος, ο διευθυντή. Ο ιδρυτής, Ο, ιδρυτής, ο ιδρυτής, ακριβώ. Ναι. ήταν ιερέας, Οπότε, αν τα πράγματα αυτά όντω έχουν έστω και ίχνο αληθεία, ε, ε, είναι μεγάλο σκάνδαλο και πρέπει να προβληματίσει. Ε, και πρέπει να προβληματίσει, ξέρετε, όχι μόνο για το αν, αν έγινε κάτι το ανθρώπινο, να δούμε τι δομέ πώ ελέγχουν τέτοια ιδρύματα. Ναι. Δηλαδή, ε, ε, εγώ δεν δέχομαι. Ότι ε, κανένα δεν ήξερε αν, αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα, ναι, ναι, ναι. που εύχομαι στο Θεό πραγματικά να μην είναι αλήθεια. Πραγματικά το εύχομαι. Αλλά αν όντω ε, συνέβαιναν, ε, τότε ήταν όλοι τυφλοί. Ναι. Δεν υπήρχε ένα άνθρωπο ο οποίο να ευαισθητοποιηθεί, Δεν υπήρχε ένα σύστημα ελέγχου. Αυτό, α, είναι το θέμα. Δηλαδή... Αυτό είναι το θέμα. Όχι μόνο και το κράτο. Ναι. Δηλαδή είναι μοικείο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν γίνεται. Εσεί αύριο, αν ανοίξετε, α πούμε, μια στέγη, ένα σπίτι ε, ε, και φιλοξενείτε παιδιά. Ε, συγγνώμη, δεν θα δέχεστε να ε, σα γίνεται έλαβε. Να σα πω, ε, ε, εγώ είμαι πρόεδρο mm -hmm. μια πολύ μεγάλη μοικείο mm -hmm. του Κενθέα, που mm -hmm. εδώ και 12 χρόνια προεδρεύω. Ε, δεν μπορώ να φανταστείτε τι δικλείδε ελέγχου. Κανένα πρόγραμμα δεν μπορώ να το δώσω σε ένα ψυχολόγο. Πεςτε ότι δομούμε ένα πρόγραμμα ναι. πρόληψης για συγκεκριμένα ομάδα παιδιών. Μάλιστα. Και τα σχόλια, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν υπάρχει επόπτης ε, ο οποίος θα ελέξει πώς εφαρμόζεται και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα, δεν γίνεται. Mm. Δηλαδή εγώ παίρνω στα χέρια μου τις ψυχές των παιδιών. Ε, ξεχάστε ότι είμαι κληρικό. Ναι, ναι, πρόεδρο ενό ιδρύματο. Και, και εφαρμόζω να... που στα χαρτιά είναι καλό. Mm. Καλό στα χαρτιά. Mm. Και στέλνω στελέχη σε ένα σχολείο να ασχοληθεί με τι ψυχέ των παιδιών και να του καθοδηγήσει. Δεν γίνεται. Χρειάζεται επόπτη έλεγχο που να λογοδοτεί και αλλού. Οπότε ναι, θεωρώ ότι αν αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί, πρέπει να προβληματιστούν πάρα πολύ υπεύθυνοι για του τρόπου ελέγχου και εποπτεία. Τέτοιων Ιδρυμάτων, διότι είναι άδικο, κρίμα για τα παιδιά να κλείσουν τέτοια ιδρύματα που είναι και η μοναδική σανίδα σωτηρία. τους. ακούσα στο... και πλέον παιδιά ζουν σε αυτέ τι δομέ. Μιλούμε κυβότου, για φοβερή δουλειά. Δηλαδή, ο ο λόγο που εξεπλάγει και εύχομαι να μην είναι αλήθεια είναι διότι μπορεί να μην είχα σχέση με αυτό το ίδρυμα, αλλά άκουα κι εγώ. Ε, διάβαζα ναι, ναι. για το τι γίνεται. Ναι, ναι. Και μάλιστα στα ΜΜΕ ε, παρουσιάζουν το μεγάλε προσωπικότητε που το εστηρίζαν. Και βραβεύσει. Και ευραβεύσεις, ναι. Οπότε λε, εντάξει ρε παιδί μου, κάτι γίνεται εκεί. Και όταν διάβαζα έτσι τα ρεπορτάζ, εθαύμαζα. Ε, θαύμαζα και λέω, βγαίνουν μπράβο του, ρε παιδί μου, που ανάλαβαν τέτοιε πρωτοβουλίε. Συγχαρητήρια και εμεί να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Ε, Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να απαξιώσουμε mm -hmm. το ίδρυμα και τους σκοπούς του, αλλά σίγουρα συμπεριφορέ ναι, 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 ναι. και ναι, ναι. ατοπήματα πρέπει να καταγγελθούν ναι, ναι. και να. Να τιμωρηθούν βεβαίως, εάν ισχύουν. Ε, ερχόμαστε στα, στα δικά σα, τα δικά μα, θα τα πω εγώ, γιατί <laughs> πρέπει να είναι δικά όλων <laughs> μα. Ναι, ναι. ε, έξι υποψηφιότητε τελικά, ούτε 7 ούτε 8. Δόξα σα. Το παχαιρότατο. Είναι πιο λίγοι οι ανθυποψήφοι. Δεν είναι ευλογημένο. Μα όσοι και αν είναι. Ναι. Το θέμα είναι. The more the merrier, λένε. The more the merrier, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, από εκεί και πέρα όμω, πώ είδατε χθε την όλη διαδικασία. Ήταν μια φυσιολογική διαδικασία. Ε, Μα είχαν πει από τη Σύνοδο ότι δεν είναι και να, φθείτε, να φέρετε την επιστολή. Mm. Μπορείτε να τη στείλετε κιόλα. Ε, εγώ είχα πάρα πολλέ υποχρεώσει. Δεν πήγατε εσεί. Ε, δεν στείλετε. πήγα. Αστέλα ε, τον εκπρόσωπο μου ήταν ναι, ναι, ναι. μια επιστολή. Mm -hmm. Την είχα στείλει και ηλεκτρονικά ε, για πάλι ενδεχόμενο. Λοιπόν, μια φωτογραφία ήθελαν γιατί για πρώτη φορά θα έχουμε ψηφοδέλτια με φωτογραφία και όνομα. Πήγα, φωτογραφήθηκα, έστειλα <laughs> τη φωτογραφία μου και έστειλα τον πρωτοσύγκελο της Μητροπόλειος, ο οποίος επήρενε έτσι ταπεινά και όμορφα την επιστολή στο, στον έφορο εκλογών. Κάποια αδερφή πήγαν και προσωπικά, πολύ ναι, καλά ναι, ναι. έκανα. Ε, και νο, ήταν μια φυσιολογική, πρώτη φορά έχει γίνει στην Εκκλησία τη Κύπρου. Όντω, όντω. ιστορία. Όντω, γι' αυτό, αυτό σα λέω. Εντάξει, είναι είναι ε, πρόοδο μένα, είναι, είναι αλήθεια. Ε, πριν το πρωί είχα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοδωρό Κυριακού εδώ και Μάλιστα. τον ρωτούσα λίγο να μου πει: mm -hmm. Ωραία, διαλέγει ο κόσμο το, mm. το τριπρόσωπο. Από εκεί και πέρα, τι θα δουν τα μέλη τη Ιερά Συνόδου. Mm -hmm. για, ποια είναι ουσιαστικά τα κριτήρια. Ναι, ναι. Ε, ως το, ένα από τα κυριότερα, ο κύριος Κυριακού μου είπε ότι είναι το ηλικιακό, η mm -hmm. ηλικία. Mm -hmm. Πιστεύετε, γιατί είστε από τους... Ο, ο πιο νεαρός ή είναι πιο νεαρός mm -hmm. ο σας ο κυρινίας. Όχι είμαι πιο νεαρός εγώ. Ε, <laughs> έχω, έχω το προνόμιο να είμαι ο νεαρότερος. <laughs> ε, αλλά ένα οξύμορο σχήμα, είμαι ο παλαιότερο σε υπηρεσία. Mm -hmm. και Που α... παίζει και αυτό ναι, πάρα έχω πολύ Έχω 32 μαζή. χρόνια υπηρεσία στην mm -hmm. εκκλησία. Και αυτό ήταν φυσικό βέβαια, διότι εγώ μπήκα στην Εκκλησία με την ευλογία του Γέροντα μου 18 ετών mm -hmm. μετά τον στρατό. Mm -hmm. Οπότε ε, με σπούδασε η Εκκλησία, η Μονή. Mm -hmm. ε, ενώ οι αδερφοί περισσότεροι ετελείωσαν σπουδέ και 26, 27, 30 χρονών μπήκα στην Εκκλησία και οι μεγαλύτεροι. Οπότε όταν εγώ πλέον είχα με τη βοήθεια του Θεού. Ε, τ, ε, έχω 32 τώρα χρόνια υπηρεσία, ε, είμαι 51 ετών. Αλλά επέρασα ε, όλα τα στάδια, όλα τα στάδια της διαγωνίας, εδύλεψα εκ των οποίων 32 τα 15 αρχιερέας. είμαι ήδη ψυχών ε, στην Ιερά Μητρόπολη τα για 15 χρόνια, την οποία πήραμε από το μηδέν και φτιάξαμε εκεί μια πολιτεία για όλο τον κόσμο. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι το ηλικιακό ε, είναι σημαντικό γιατί πρέπει να έχει όρεξη για δουλειά και τη φυσική κατάσταση mm -hmm. και τη διανοητική κατάσταση. Πρέπει να έχει και χρόνο να υλοποιήσει τα σου. Δηλαδή να έχει ένα σταδιοσχέδιο σχέδιο, να μπορεί να φτάσει κάποιου στόχου. Το, ε, το έχετε ετοιμάσει. Έχω ετοιμάσει βεβαίω. Έχω ετοιμάσει και σα παρακαλώ. Ευχαρίστω. Ε, κοιτάξτε, ε, καταρχά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν ε, ριζικέ τομέ και μεταρρυθμίσει στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Mm. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, να μην παρεξηγούμαστε. Όταν λέω για αξυχρονισμό, δεν εννοώ ούτε το δόγμα, ούτε την πίστη, ούτε τις παραδόσεις. Το μήνυμα του Χριστού, της αγάπης, είναι διαχρονικό, mm -hmm. δεν αλλάζει. Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος εις τους των αιώνων. Άρα και το δόγμα της Εκκλησίας, και το μήνυμα του Ευαγγελίου και οι ορθόδοξες μας παραδόσεις είναι αναλύοντες. Στα μυστήρια της Εκκλησίας και στην αγιαστική χάρη των μυστηρίων είναι που στηριζόμαστε. Αυτά όμως ως εφόδιο, ως έμπνευση, mm -hmm. ως βατήρας για να συντονίσω την Εκκλησία με το σήμερα. Πώς συντονίζετε. Από αποσυντονιστεί. Ναι, πώς, πώς συντονίζομαστε Να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνία των προγραμμάτων, να διαθήσουμε τα προγράμματα, τις δραστηριότητες, τις υποδομές ε, πολιτιστικές... Κοινωνικέ και επιστημονικέ, έτσι Εγώ. ώστε να συναντήσουμε τον άνθρωπο στο σήμερα. Σήμερα, οι άνθρωποι, στην μεγάλη του πλειοψηφία, δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και μη σα πω ότι και οι περισσότεροι την βλέπουν με επιφύλαξη, μην πω και ε, αντίθεση. Οπότε, θεωρώ ότι πρέπει να συναντήσουμε τον άνθρωπο σε, στην καθημερινότητά του και σε όλες τις εκφάνσει του δίου του. Τι σημαίνει αυτό. Να είστε πιο ανθρώπινοι. Να είμαστε ανθρώποι, να κατεβούμε κάτω στην κοινωνία, ναι. να λερώσουμε τα ράσα μα με τα προβλήματα, να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται σήμερα, να συντονιστούμε με το σήμερα και όλη αυτή την παράδοση, το δόγμα, την πίστη που είναι αμετάβλητα, να τα φέρουμε με έναν τρόπο που να μπορεί να το αποδικοποιήσει ο καθένα. Να αναγνωρίσει τον Χριστό στη ζωή του ω ένα αξιακό σύστημα με το οποίο mm. μπορεί να ζήσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αθλητισμό, πολιτισμό, επιστήμε κοινωνική πρόνοια. Βεβαίω, αγιοπνευματικά, να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε τα μυστήρια. Να προωθήσουμε μέσα στου πιστού μα την εξομολόγηση, των σεβασμών, την αγάπη, την μελέτη του θείου λόγου, το αγιαστικό τη Εκκλησία. Βεβαίω, να συνεχίσει και να δυναμώσει. Σχέση Αλλά αυτό ναι. να είναι η δύναμη για να κατεβώ κάτω στον κόσμο, μέσα από δομέ και υποδομέ, να τον συναντήσουν να δώσω επιλογέ. Το σημαντικό πρόβλημα, και αυτό είναι που θέλω να φέρω ω ένα νέο μήνυμα, μια νέα πνοή. Είναι να δημιουργήσουμε υποδομέ που να αφορούν τον καθένα από εμά. Γιατί η Εκκλησία ανήκει στον λαό τη. Ο λαό έφτιαξε την Εκκλησία. Mm -hmm. Και όλο αυτό το οποίο σήμερα απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία το οφείλουμε στον κόσμο. Και πρέπει να του το, το επι... να επιστρέψουμε με έναν τρόπο όμω που να το νιώσει, να το να καταλάβει. Το κατα... Να το να... Ναι. Το λέω πολλέ φορέ, θα το επαναλάβω. Ναι. Και, αν ακό... και αν ακόμη όλοι σε εγκαταλείψουν, πρέπει να έχει ελπίδα στην Εκκλησία. Και αν φαίνεται ότι έχει του κόσμου τα διέξοδα. Αποτυχίε, είτε έφτε είτε δεν έφτε. Ασθένειε, προβλήματα. Πρέπει να ξέρει ότι να, αυτό το πρόγραμμα και αν δεν, δεν έχει σχέση αν είσαι θρησκευόμενο. Και αν ακόμη δεν είσαι θρησκευόμενο και έχει σοβαρό πρόβλημα, είτε στη δουλειά σου, είτε στην οικογένεια σου, είτε στο να κατακτήσει τα όνειρα σου. Με τον εαυτό σου. Είτε με τον εαυτό σου. Να ξέρει να. Είσαι αθλητή, επιστήμονα, πολιτικό, εργοδηγό. Να πει: αυτό, προ... αυτό το πρόγραμμα με αφορά. Μήπω εδώ μπορούν να με βοηθήσουν. Αν Άρα, να πρέπει να δώσουμε. Δεύτες. Αυτό το θέμα, αυτό σημαίνει πολλή δουλειά. Θέλει όρεξη. Θέλει στρατηγικό σχέδιο. Θέλει μέθοδο και πολύ πίστη στον Θεό. Mm -hmm. Και ξέρετε κάτι. Πρέπει να έχει πίστη για να δώσει πίστη. Πρέπει να έχει φω για να δώσει φω. Άρα, κάτι άλλο που με ενδιαφέρει είναι να ενισχύσω την πνευματικότητα των ανθρώπων τη Εκκλησία να αντιλαμβάνονται αυτόν το αγιαστικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματο, έτσι ώστε να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, όχι απλώ τυπολάτρε. Διότι αν είναι να ακολουθούμε μόνο του τύπου, αλλά αυτό να με μετωσιώνεται μέσα μου ω αλλαγή τρόπου ζωή και να είμαι ο ίδιο, απέτυχα. Άρα είναι δύο οι Πρώτον, να ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί το αγιοπνευματικό έργο της Εκκλησίας, έτσι ώστε οι πιστοί να είναι πιο συνεπείς mm -hmm. με την ταυτότητά τους και να μεταδίδουν το φως και ακολούθως αυτόν το φως να το κάνουμε αναγνωρίσιμο, Πραγματικά να φωτίσει τις ψυχές των ανθρώπων μέσα από πρακτικές λύσεις και επιλογές. Που θα του δώσει η Εκκλησία. Λοιπόν, πανηρώτατε, θέλω να σα ρωτήσω 200.000 πράγματα. Θα ξανάρθετε όμω, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σα πάει καλά το πρωινό, γιατί ξεκινήσαμε έτσι όμορφα και χαμογελαστά και θετικά. Νοξεσαι, νοξεσαι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τι ευλογίε σα, παρακαλώ, τι ευλογίε σα. Καλή λοιπόν, δύναμη, υγεία σου. Γεια σα σε όλου την παρέα εδώ. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κόσμο. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, πάμε να πούμε άλλε εκλογέ εμεί τώρα, πανηρώτατε, γιατί έχουμε τότε τι προεδρικέ. Ευχόμαστε σε όλου το καλύτερο. σε όλου καλή επιτυχία. Συνόλοι. Το πολιτιακό μα σύστημα είναι ο θησαυρό μα. Είναι άνθρωποι που κρατούν τι τύχε των πολιτών στα χέρια του. Του ευχόμαστε όλου καλέ επιτυχίε, έτσι ώστε όποιο και να εκλεγεί να οδηγήσει αυτόν τον τρόπο σε πνευματική, φυσική και εθνική πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> να, είστε καλά. να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίε